Τα ζευγάρια φτάνουν σε ακραίες καταστάσεις για να κρύψουν ο ένας από τον άλλον πόσα ξοδεύουν, για να μην αναφέρω τα χρέη και το εισόδημά τους. Στην εποχή μας είναι συνηθισμένη τάση η οικονομική απιστία. Τα δικά σου και τα δικά μου δεν ακούγεται και τόσο σκανδαλώδες, όμως μπορεί να θεωρηθεί πράξη απιστίας. Ακόμα και όταν οι σύζυγοι δεν συζητούν για χρήματα, η υπεκφυγή προδίδει την υπονοούμενη συμφωνία στο γάμο. Φιλαλήθεια και επικοινωνία. Είναι γνωστός ο άγραφος κοινωνικός κώδικας που απαγορεύει σε συνάδελφους και φίλους, ακόμα και στα μέλη μιας οικογένειας, να συζητούν πόσα κερδίζουν ή πόσα ξοδεύουν. Θα περιμέναμε να ήταν λιγότερο θολό το πέπλο της μυστικότητας μέσα στο γάμο, όμως δεν συμβαίνει συχνά. Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, πολλά ζευγάρια κρατούν τις οικονομικές σχέσεις τους μυστικές ο ένας από τον άλλον. Ο βαθμός της ανηλικρινίας διαφέρει. Υπάρχει αμηχανία όταν πρόκειται για χρέη. Καταστροφικό και για τους δύο. Εάν έχουν τη συνήθεια να ξοδεύουν πολλά, δεν θέλουν να το ξέρει ο σύντροφός τους. Κάπου στο μέσον βρίσκεται εγκλωβισμένο το ακριβές ποσόν του ετήσιου δώρου που παίρνει ο καθένας. Όταν τα ζευγάρια συζητούν για χρήματα, συμβαίνει συνήθως στη μέση ενός τσακωμού και η οικονομική σύγκρουση είναι σοβαρός λόγος διαζυγίου. Η αντίδραση για το ακριβό φόρεμα είναι μικρή διαφωνία. Ο πόλεμος γίνεται για πιο ακαθόδη ζητήματα. Μέχρι πόσο χρέος μπορούν να έχουν, πόσα θα αποταμιεύουν, πώς θα συμφωνούνται οι επενδυτικές αποφάσεις και το πιο σπουδαίο, ποιος ορίζει τους κανόνες. Οι μοντέρνοι γάμοι είναι πιο πολύπλοκοι επειδή απέχουν από το παραδοσιακό μοντέλο του νοικοκυριού που βασίζεται σε ένα μισθό. Σήμερα και οι δύο σύντροφοι, μέχρι να φτάσουν στο γάμο, μπορεί να έχουν καταξιωθεί επαγγελματικά και να διαχειρίζονται προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετό καιρό πριν παντρευτούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πολλοί αντιστέκονται στη συγχώνευση των χρημάτων τους και αντί αυτού εξακολουθούν να θεωρούν τα κεφάλαιά τους ως διαχωρισμένα σε δικά σου και δικά μου. Έχεις τη δική σου στρατηγική στα θέματα χρημάτων και τα κρατάς για τον εαυτό σου, λένε. Ή είναι κάτι προσωπικό. Το φροντίζω εγώ ο ίδιος. Γιατί χρειάζεται να μιλάμε γι' αυτό? Αντί για την πλήρη αποκάλυψη, πολλοί καταφεύγουν σε οικονομική απιστία, που γίνεται πολύ πιο συχνά από την ερωτική. Όμως, μερικές αλλαγές στη ζωή του ζευγαριού, όπως η γέννηση μωρού ή η αγορά σπιτιού, μπορεί τελικά να αναγκάσει τα ζευγάρια να αποκαλύψουν τα χαρτιά τους. Στην εποχή που τα πιο πολλά νοικοκυριά στηρίζονταν σε ένα μισθό, δεν ήταν ασυνήθιστο να κρατούν οι γυναίκες λίγα χρήματα, κρυφά, για να μην ζητούν την άδεια κάθε φορά που ήθελαν να αγοράσουν κάτι για τον εαυτό τους. Καθώς η επικράτηση των δύο εισοδημάτων στο σπίτι μετέτρεψε τη φύλαξη κρυφών χρημάτων σε αναχρονισμό, η συνήθεια συνεχίστηκε πιο περίπλοκα και με μυστικότητα. Δίνει ένα αίσθημα ανεξαρτησίας, ακόμα και απατηλό. Στην πραγματικότητα, όποια χρήματα κερδίζονται στη διάρκεια του γάμου, με εξαίρεση την κληρονομιά ή τη δωρεά από κάποιο τρίτο, τεχνικά είναι χρήματα και των δύο συζύγων. Όχι του καθένα χωριστά, είναι κοινή περιουσία. Μερικές φορές τα ζευγάρια παίζουν παιχνίδια. Οι άντρες μπορεί να ξοδεύουν κρυφά, πιστεύοντας ότι διεκδικούν αθόρυβα την εξουσία τους, όταν οι γυναίκες τους κερδίζουν περισσότερα. Οι γυναίκες που κερδίζουν το ψωμί της οικογένειας μερικές φορές κρύβουν τις αγορές τους για να προστατεύσουν το εγώ του συζύγου. Συνειδητά ή όχι, η γυναίκα νιώθει ενοχή και στην προσπάθειά της να μην ευνουχίσει το σύζυγο, ανατρέπει τη δύναμή της κρύβοντας κάτι πανάκριβο μέσα στην τσάντα γυμναστικής, σαν ένοχη έφηβη που ξόδεψε το χαρτζιλίκι της στο εμπορικό κέντρο. Μερικά ζευγάρια επινοούν διάφορα τελετουργικά. Έχουν το ίδιο εισόδημα, όμως η σύζυγος θέλει να νιώθει ότι τη φροντίζουν και αφήνει τον σύζυγο να πληρώνει για συμβολικά έξοδα, όπως το μηνιαίο κομμωτήριό της, σαν ένα συμβατικό ζευγάρι στα 1950. Πιστεύει ότι αν δεν τον αφήσει να πληρώσει, θα τον προσβάλλει. Υπάρχουν και οι σύζυγοι που έχουν μια σχεδόν παθολογική ανάγκη να ελέγχουν τα οικονομικά της σύζυγου. Η επιμονή τους αυτοί που τη θεωρούν ευθύνη θυμίζει το ζηλιάρι σύζυγο που απαιτεί απόδειξη πίστης. Πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι οποιαδήποτε μυστικότητα μπορεί να βυθίσει ένα γάμο. Συνηγορούν πως πρέπει να υπάρχει τέλεια διαφάνεια στις σχέσεις. Χωριστοί τραπεζικοί λογαριασμοί οδηγούν σε χωριστές ζωές. Η οικονομική ισορροπία στο γενικό λογαριασμό αντιπροσωπεύει περισσότερα από το γενικό εισόδημα της οικογένειας. Κατοπτρίζει την ισορροπία δύναμη στο γάμο. Πολλοί άπιστοι διαφωνούν λέγοντας ότι οι αυλαβείς μέθοδοι συσκότησης βοηθούν να μην νιώθουν παγιδευμένοι μέσα στο γάμο τους. Ξοδεύοντας μυστικά, είναι σε μια βαλβίδα ασφαλείας που αφήνει έξω μερική πίεση, ούτως ώστε να μην καεί η σχέση. Λίγη οικονομική απιστία μπορεί να είναι υγιής, λένε.